Η Ευρώπη ή θα αλλάξει ριζικά ή δεν θα επιβιώσει. Από τα σύμβολα και τους αριθμούς, μέχρι τις λέξεις και τις έννοιες, τη φυσική και ταυτόχρονα τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά και την τέχνη, ο Γιώργος Γραμματικάκης είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια βάση που τα περιείχε όλα και πάνω απ' όλα ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τις επιστήμες και τα γράμματα και πώς αυτά μπορούν, απευθυνόμενα στο μέσο πολίτη, να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην εξέλιξή του. Σε ένα αγώνα δύσκολο αλλά ευγενικό. Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Γραμματικάκη προκάλεσε θλίψη στο Ηράκλειο, που ήδη πενθεί την απώλεια ενός Ηρακλειώτη, ο οποίος όχι απλά ξεχώρισε, αλλά δημιούργησε μια ολόκληρη φιλοσοφία για το πώς είναι ένας ενεργός πολίτης που αγαπάει τον τόπο του και τον άνθρωπο και μπορεί να υπερβεί την καθημερινότητα. Να κάνει περήφανο τον τόπο του, να ταξιδέψει με το έργο του σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα να βρίσκεται πάντα κοντά σε αυτά που αγαπά, όπως την αγαπημένη του πόλη, το Ηράκλειο, στο οποίο περιδιάβαινε μέχρι και πριν από λίγο διάστημα. Το νέο κοινό μας όραμα. Νοσηλευόταν τα τελευταία 24 ώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή με αναπνευστική ανεπάρκεια. Και ο θάνατός του, σήμερα το πρωί στα 84 του χρόνια, έπεσε σαν κεραυνό στην πόλη που τον γέννησε. Στην πόλη που τον αγάπησε, στην πόλη με τους ανθρώπους που καθημερινά όταν τον συναντούσαν, μόνο λόγια θαυμασμού και εκτίμησης είχαν να του πούν. Πρέπει να έχει την καρδιά του, το είπα, συμβολικά, στα αριστερά. Γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Ηράκλειο, ενώ πέρασε τη νεανική του εποχή σε ένα μεγάλο κύκλο σπουδών και επιστημονικής έρευνας. Επέστρεψε το 1982 ως καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ενδιάμεσους σταθμούς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημόκρητο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών. Αυτό που λέμε λιτότητα, που είναι και μια ωραία ελληνική λέξη και κατακρεουργείται. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ενώ συμμετείχε στο πείραμα Νέστορ. Με τα συγγράμματά του κατέθεσε τη φυσική επιστήμη προσιτή στο μέσο αναγνώστη και υπήρξε πάντα σε όλη του τη ζωή ρηξικέλευτος, άξιος, κριτικός και σπουδαίος επιστήμονας. Η ώρα του αποχωρισμού είναι δύσκολη. Όλα όσα ήταν ο Γιώργος Γραμματικάκης έγιναν οριστικά, μέσα σε μια στιγμή. Η πολυσήμαντη πορεία του ταυτίστηκε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου εξελέγει πρίτανης δύο φορές, το 1990 και το 1993. Και πέτυχε να φέρει ισοβίως τον τίτλο του πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και αυτό το πέτυχε χάρη στην παρουσία του, το έργο του, το ύφος και το ήθος του. Πάντρεψε την αριστεία με τη δημοκρατία στον ακαδημαϊκό χώρο. Σαν άνθρωπος ήταν πολύ πράγμον. Ενώ από τις μεγάλες του αγάπες, εκτός από τις επιστήμες και τη συγγραφή βιβλίων, ήταν τα άρθρα σε εφημερίδες και διαδικτυακούς τόπους, τιμώντας με τον τρόπο αυτό την ιστορία της οικογένειάς του και τη σύνδεσή της με τον τύπο, αφού ο πατέρας του Αριστοτέλης Γραμματικάκης υπήρξε ο ιδρυτής της εφημερίδας Μεσόγειος. Με τίμησε με τη φιλία του όλα αυτά τα χρόνια και ως περιφέρεια τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, με τιμή και εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Είχε τιμηθεί με ποικίλες διακρίσεις. Το 2014 είχε εκλεγεί Ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Από τα κορυφαία του βιβλία, όπως την αυτοβιογραφία του Φωτός, τον Αστρολάβο του Ουρανού και της Γης, ο Γιώργος Γραμματικάκης είχε πετύχει να δει έργο του, την κόμη της Βερενίκης, να γίνεται ακόμη και τηλεοπτική σειρά. Η Βασίλισσα Βερενίκη με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η εποχή της, η Πτολεμαίη, η ίδια η Βασίλισσα. Σύσσωμη η ελληνική πολιτεία σήμερα εξέφρασε στην οικογένειά του θλίψη και σεβασμό για το μεγάλο δάσκαλο. Η απώλεια του Γιώργου Γραμματικάκη αφήνει ένα τεράστιο κενό στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στις καρδιές των φίλων του και όσων είχαν το προνόμιο να το γνωρίσουν. Σήμερα ξημέρωσε μια πολύ δύσκολη μέρα για όσους άκουσαν, διάβασαν, γνώρισαν και αγάπησαν τον Γιώργο Γραμματικάκη. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους με μια φράση του Τόμας Στέρνς Έλιοτ. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Όχι με μια θεαματική έκρηξη, αλλά με έναν λυγμό. Σταθερά προσκεκλημένος στα στούντιο της Κρήτη TV, δεκαετίες τώρα, ο Γιώργος Γραμματικάκης πάντα προσπαθούσε, όπως έλεγε, να αφουγκράζεται την κοινωνία και πάντα να αφήνει να φανεί η αγάπη του για τον τόπο του. Ένας άνθρωπος με κοινή συνένεση, ας το πούμε, θα εκφράζει αυτό που σας είπα, την ενότητα του έθνους. Η πόλη που γέννησε το μεγάλο δάσκαλο, σε λίγο θα τον αποχαιρετήσει. Με την εικόνα του να μένει πάντα ανεξίτηλη στις μνήμες, μικρών και μεγάλων, που μέχρι και πριν από λίγες μέρες τον έβλεπαν να περιδιαβαίνει στα στενά του κέντρου της πόλης.
με μια τραγιάσκα και τη γνωστή του περπατησιά, σαν να ήθελε να δει ακόμη περισσότερα, να αγαπήσει ακόμη πιο πολύ αυτό το μυρισμένο από θάλασσα τόπο που μέχρι το τέλος της ζωής του τίμησε όσο λίγη.